Άρα το πρόβλημα είναι η Ελένη Βουλγαράκη, από ό,τι καταλάβαμε. Αυτά ήθελα να σας πω από την αρχή. Της Ελένη Βουλγαράκη της κάνανε αφιερωματικό βίντεο κτλ. Και μας είπε και καμιά δεκαριά φορές η Χριστίνα να σε προσέχουμε, γιατί εμείς εδώ θα σε δίνουμε. Το είπε, το είπε. Ενώ του Αλεξάνδρου δεν του έκανε η Χριστίδου αφιερωματικό βίντεο. Αυτό το πρόβλημα. Και αδικημένο έγινε. Αυτό έγινε. Ναι, αλλά εδώ παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εδώ ο ένας από τους δύο λέει ψέματα. Ο Αλεξάνδρου λέει, πήρα τηλέφωνο, έστειλα μήνυμα και δεν με απάντησε. Και η Σύση λέει από την άλλη ότι ούτε τηλέφωνο με πήρε ούτε μήνυμα. Έχει γίνει παρανόηση. Δεν μπορεί και δύο να λένε αλήθεια. Κάποιος ψεύδεται. Μίλησα πάρα πολύ ώρα και με τους δύο. Ναι. Ποιος ψεύδεται. Κάτσε να δικάσουμε τώρα. Έχει γίνει παρανόηση από την άποψη. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρεται σε μια επικοινωνία που είχε με τη Σύση μετά το τέλος της εκπομπής. Που όντως τηλεφωνική διαζώση σε επικοινωνία. Και διαζώση και τηλεφωνική. Τότε όμως δεν είχε πάρθει καμία απόφαση σε σχέση με την εκπομπή. Καμία απόφαση. Ρε Ελένη, τώρα αυτά που τα λες τα πιστεύεις πραγματικά? Δεν σε τα λέω δηλαδή, έτσι. Πιστεύεις ότι υπάρχει. Τα είπε και η Σύση. Μπορεί η Σύση να είναι η εξαίρεση. Όμως ο κανόνας είναι, τουλάχιστον εγώ μιλάω για την αφεντιά μου. Οποτεδήποτε έχει απομακρυνθεί ή έχει προστεθεί συνάδελφος στην εκπομπή που εγώ ηγούμαι. Είναι σε δική μου γνώση και με δική μου συνέλευση. Ναι, κάνω τηλεόραση 28 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου επιβάλλει κανένας ποιον θα διώξω, ποιον θα πάρω. Γιώργο, ισχύει αυτό που λες. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και εγώ μπορώ να θέλω εδώ να έχω, ας πούμε, το ξέρω εγώ ποιον στο πάνελ που να έχει 20.000 ευρώ. Δεν μπορώ με λόγο μπάτζετ. Ισχύει. Αυτό όμως που λες, αυτό που σου λέω εγώ, που σου περιγράφω, έγινε μετά το τέλος της εκπομπής. Μετά το τέλος της εκπομπής τον Ιούνιο. Δεν είχε πάρει καμία απόφαση μέχρι τότε. Σε εκείνα τα μηνύματα και σε εκείνη την επικοινωνία αναφέρεται ο Δημήτρης. Η Σύση, ναι, ρε, που ξέρω εγώ, είναι ένας πολύ δίκαιος άνθρωπος. Δεν είναι μειωμένο. Θα μπορούσε να το πει του ανθρώπου. Όταν ότι, λοιπόν συζητήθηκε αυτό. Αλέξανδρε μου, πώς το λένε. Δημήτρη μου, δεν χωρά φέτος στην εκπομπή. Ναι, όταν λοιπόν πάρει την εκπομπή. Θα μειώσω έναν άνθρωπο το πάνελ. Ναι, όταν δεν θα μπορούσε έγινε, να το πει. Ναι, δεν το πει, όμως κρυβότανε, λέει. Όταν έγινε. Μα δεν επικοινώνησαν μετά. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει γίνει μια παρανόηση. Και είναι μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνικά και όχι δημόσια και αυτό. Αφού δεν ψυχολογεί τηλέφωνο, λέει ο Αλεξάνδρου, παιδί μου. Αφού λέει το ρώτησαν, τον έπαιρνε τηλέφωνο και λέει ότι δεν το είπε ποτέ αυτό. Δηλαδή. Ουσιαστικά σαν επιβεβαιώνει ο Δημήτρης ότι δεν το πήρε τηλέφωνο. Ξαναλέω και ο Δημήτρης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και συναισθηματικός, θα ήθελε άλλο τρόπο διαχείρισης της αποχώρησης. Ήθελε ένα τηλεφώνημα από τη Σύση να το εξηγήσει. Αυτή είναι η πικρία του. Από την άλλη, συγγνώμη, λίγο να ολοκληρώσω. Εσύ σε ποιο δίνεις δίκιο από τους δύο τώρα εδώ? Δεν είναι θέμα δίκιο και αδίκου. Μα πώς δεν είναι δίκιο, βρε Ελένη μου, θα με τρελάνεις τώρα. Είναι δύο άνθρωποι που λένε τα αντίθετα πράγματα και προφανώς ένας από τους δύο λέει ψέματα. Και κατηγορεί ο ένας τον άλλο. Τι μου λες τώρα? Δεν έχει δίκιο δηλαδή κάποιος από τους δύο? Ο Δημήτρης αναφερόταν. Ωραία να μην παίρνουμε θέση, αλλά εδώ προφανώς υπάρχει. Μα δεν είναι θέμα θέσης. Έχω μιλήσει με τους ίδιους. Εγώ σας μεταφέρω αυτά που μου είπαν. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να πω με ποιον είμαι ή με ποιον δεν είμαι. Εγώ θα σας πω. Την πήρε τηλέφωνο, δεν την πήρε τηλέφωνο. Την πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά την εκπομπή. Δεν είχε πάρθει καμία απόφαση μέχρι το τότε. Το σήκωσε η Σύση. Μιλήσανε και στο τέλος εκπομπής ήμουν μπροστά στο τραπέζι που μιλήσανε. Δεν είχε πάρθει κάποια απόφαση μέχρι τότε. Όταν αποφασίστηκε ότι δεν θα είναι ο Δημήτρης στην εκπομπή της Σύση, η Σύση τον πήρε τηλέφωνο να του πει. Εκεί πέρα, λοιπόν, λέει εσύ σήμερα. Ούτε από εκεί όμως τον ενημέρωσα. Εκεί πέρα λοιπόν είπε η εταιρεία παραγωγής ότι θα το αφήστε το πάνω μας, θα ενημερώσουμε εμείς τον Δημήτρη. Θα τον εκμεταλλευτούμε κάπως αλλιώς. Το είπε η εταιρεία παραγωγής ή θεώρησε η Σύση ότι θα το πει η εταιρεία παραγωγής? Στη Σύση είπαν ότι θα το διαχειριστεί η εταιρεία παραγωγής. Άρα η Σύση πίστευε ότι έχει ενημέρωση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου από την εταιρεία παραγωγής και δεν χρειάζεται το δικό της τηλεφώνου. Να πω και κάτι άλλο, επειδή βρισκόμαστε και εμείς σε αυτή τη θέση όταν τελειώνει τα συμβόλαια, όταν λήγει μια συνεργασία, ποτέ κανένας από εμάς δεν έχει φτάσει το Σεπτέμβρη και να μην ξέρει τι θα κάνει. Πολύ μεγάλο λάθος. Έχουμε φτάσει. Κάποιοι άνθρωποι Σεπτέμβριο να μας έχουν πει ακόμη αν δεν μας έχουν την εκπομπή. Και 2 Σεπτεμβρίου δεν θα το πω. Πώς αυτό έχει σημασία να πει σε ποιο παρουσιαστή? Μισό λεπτό. Αν τελειώσει η σεζόν. Με ποιο παρουσιαστή? Σε ποια σεζόν? Πες μας κάτι. Χρονολογία πες μας. Τώρα και συνεαρούνται πράγματα. Αρχές Ιουλίου τελειώνει η σεζόν. Για να ξεκινήσει η κουβέντα για τα καλά και τα κακά παιδιά της τηλεόρασης. Ναι, ναι. Μα εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Τελειώνει η σεζόν μας λοιπόν 10 Ιουλίου. Παράδειγμα, έχω μεταφρεμένα σαν παράδειγμα. Περνάει 10 Ιουλίου, 15, 20, μπαίνουμε τον Αύγουστο. Εάν εγώ δεν μου είχε απαντήσει η εκπομπή που δουλεύω, θα κοιτάξω την επόμενη μου δουλειά. Δεν περιμένω να πάει 10 Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε οι εκπομπές και δεν θα έχω δουλειά. Για να τελειώσω. Άρα, επειδή τρέχει ένας μισθός στο Δημήτρη από την πάρκινγκ, προφανώς, δεν μένει χωρίς μισθό. Άρα, είτε είμαι στη Σύση, είτε είμαι στην Καινούριου, είτε είμαι σε μια άλλη εκπομπή. Εγώ θα πάρω το Δημήτρης Αλεξάνδρου πληρώνεται από την πάρκινγκ έτσι κι αλλιώς. Προφανώς, αυτό εγώ κατάλαβα αυτό που είπε. Είναι στην εταιρεία παραγωγής. Δεν έμεινε χωρίς δουλειά, είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ρε παιδιά, είναι σημαντικό. Είναι στην εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη. Δεν μένει χωρίς μισθό. Δεν είναι όμως έτσι, ρε Σιτάσο μου, γιατί θες να ξέρεις που θα είσαι και δεν είσαι μπαλάκι να ξέρεις ότι σήμερα θα είσαι εδώ, αύριο θα είσαι εκεί. Κακώς το άφησε ο Δημήτρης όλο το καλοκαίρι και δεν ήξερε που θα είναι. Αυτό είναι η τοποθέτησή μου, αφού το είπα. Βαγγέλη, έχεις κάνει συμπέρασμα. Ναι, θα
θα σας πω εγώ τι συμπέρασμα έχω βγάλει. Ότι είναι ένα θέμα του μικρόκοσμου τηλεοπτικού, δεν το συζητάμε, είναι προφανώς. Αλλά εσύ, όπως λες, έφερες παράδειγμα τον εαυτό σου. Επιλέγεις ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι. Και από νωρίς δεν τους παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Τους παίρνει τηλέφωνο η παραγωγή και λέει η παραγωγή ότι. Εγώ. Ποιο σε πήρε τηλέφωνο σε ένα πρώτα και σου είπα, Βαγγέλη μου, γουστάρεις, θα ξανά είμαστε μαζί. Και όταν μου λες γουστάρω, μετά παίρνει η παραγωγή και παίρνει και τα λεφτά. Παίρνει όλου ή παίρνει όμω αυτού που έχει προσωπική επαφή. Η Μάρια, ποιο την πήρε όταν ήρθε εδώ. Την Ελένη, ποιο τη έκανε πρώτα πρόταση. Τον Τάσο το βρήκα εδώ βέβαια. Αλλά δεν λέω Τάσο, εσά εργάζεται. Σε όλες τις παραγωγές, ο παρουσιαστής προφανώς και έχει λόγο. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ίδιος να πει ότι σε θέλω, δεν σε θέλω. Μιλάει με την παραγωγή, η παραγωγή κάνει τα επόμενα βήματα και έτσι γίνεται και έτσι εγώ, είναι το σωστό. Εγώ ξέρω, Βαγγέλη μου, και δεν το λέω γιατί εσείς, το λέω γενικά. Όταν εγώ σε θέλω και περνάμε την περίοδο του έρωτα, σε παίρνω εγώ τηλέφωνο. Mm. Όταν δεν σε θέλω, δεν μου κάνεις και δεν μου απέδωσες, βγάζω το φίδι, το κολοβό που λέει και ο Κούγιας, να το κάνει η παραγωγή. Εδώ πέρσι υπάρχει... η Αγλαία, φέτος ο, το λέτε, πρώτο ο Αντώνης, ο Μάτσος κτλ. Το δεύτερο. Μισό λεπτό, αν είχες ένα πρόσωπο στην εκπομπή, το οποίο δεν πληρωνόταν από το budget της εκπομπής σου και πληρωνόταν από μια εταιρεία παραγωγής, στην οποία δεν έχεις ρόλο και λόγο εσύ. Ποιον θα άφηνε να κάνει τη συζήτηση με αυτόν τον άνθρωπο, θα την έκανε εσύ ή δεν την έκανε η εταιρεία παραγωγής? Για το μέλλον του μετά θα την έκανε η εταιρεία παραγωγής. Για το ότι δεν τον θέλω εγώ στην εκπομπή γιατί δεν ταιριάζει με το κλίμα, το κάνω εγώ. Εγώ έχω πει σε δύσκολη θέση να πω, παιδιά, συγγνώμη παιδιά, μου λέτε εγώ τώρα, λέτε ότι εγώ δεν τα λέω. Εγώ που λέω τα πάντα. Έχω πει σε ανθρώπους ότι είσαι ικανός κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο εκπομπής δεν ταιριάζεις. Δεν του λέω το άλλο ότι είναι ανίκανος. Να πω κάτι. Τι, ποιος είμαι ο Θεός, ο Πάπας, είμαι να κρίνω τους ανθρώπους. Δύο κουβέντες και θα κλείσουμε να πεις ό,τι θέλεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ειδικό το καθεστώς των ανθρώπων που δουλεύουν στην εταιρεία του Κοκλώνη. Δηλαδή. Γιατί κάνουν rotation. Αμείβονται και από τον Κοκλώνη, αμείβονται και από την εκπομπή. Αυτό συμβαίνει στους περισσότερους, νομίζω σε όλους τους παρουσιαστές. Δεν νομίζω ότι συνέβη με τον Δημήτρη, αλλά είναι ο Κοκλώνης. Εντάξει, δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια συνεργασία με ένα κανάλι, πληρώνονται από το κανάλι κάποια ποσά που δεν έχουν σχέση με αυτά που παίρνουν τον Κοκλώνη και γίνεται ένα συνολικό ποσό το οποίο αμείβονται. Αυτό είναι, ίσως να λύνει και το θέμα ποιος θα έπρεπε να επικοινωνήσει μαζί του. Αλλά για μένα ένα πολύ βασικό γεγονός είναι ότι δεν μπορεί να βγαίνουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης και να μιλάνε για τους συναδέλφους τους κάνοντας ψυχολογική ανάλυση. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι δεν με πήρε τηλέφωνο γιατί είχε θέματα. Δεν αυτό ισχύει. Δηλαδή, παραβιάζονται οι κανόνες και τη τηλεοπτική κοσμιότητα, αλλά και τη κοσμιότητα τη καθαυτής. Δεν μπορεί να βγαίνει και να ξεκατηνιάζει και να αφήνει εχμές. Λοιπόν, είναι απανάδεκτο. Διαζώσει και ιδιωτικά λύνονται αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, όλοι και κατεγράφησαν οι γνώμες. Πάμε στην επόμενη υπόθεση. Πάμε τώρα. Θυμίζω το καμπανάκι. Όχι, είναι πολύ ωραίο θέμα το άλλο. Γιατί, παιδιά, είναι από του πιο αγαπημένου περιζήτητου και ωραίους άντρες Έλληνες τοπιούς, ο οποίος κάποια στιγμή ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι έπαθε,